Ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη τελικά μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό πληροφοριών και σε όλο αυτό τον όγκο δεδομένων που λαμβάνει ο εγκέφαλός μας να υπάρχουν άνθρωποι που ξεχωρίζουν αλλά που έχουν βάσεις από πίσω και γι' αυτό ξεχωρίζουν και να γίνονται leader ακόμα και στη σκέψη. Όχι γιατί έρχονται να μας επιβάλλουν μια συγκεκριμένη σκέψη, αλλά έρχονται να μας προτείνουν το δικό τους τρόπο και εμείς μετά να κινητοποιηθούμε και να δημιουργήσουμε τις δικές μας σκέψεις, τα δικά μας όνειρα, να χτίσουμε τη δική μας διαδρομή, να θέσουμε τους δικούς μας στόχους, να πάμε παρακάτω. Κυρία Μαλέρου, γεια σας. Καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Εύχομαι οι σκέψεις που μοιράστηκα να σας βρίσκουν σύμφωνοι, να έχω ακουμπήσει έστω και λίγο το δικό σας το σκεπτικό. Πάρα πολύ και έχω συγκινηθεί πάρα πολύ για τον προηγούμενο καλεσμένο σας. Νομίζω ότι, νιώθω πολύ ταπεινή και μικρή μπροστά σε αυτό που προσφέρει. Είναι ένα υπέροχο παράδειγμα ακριβώς όλων όσων νομίζω πρεσβεύεται. Και εσείς, και Νάνση, μπορώ να σου μιλάω στον Ενικό. Εννοείται. Είναι σαν να σε ξέρω, ενώ δεν έχουμε γνωριστεί. Αλλά έχω παρακολουθήσει τη δουλειά σου, τις ομιλίες, τις τοποθετήσεις σου και είναι σαν να σε ξέρω. Ο Ανδρέας είναι ένας άνθρωπος που ακριβώς έχει βρει το νόημα και έχει βρει αυτό που νοηματοδοτεί και τη ζωή του. Γι' αυτό και μένει δυνατός. Ναι, και με ρωτάνε πολλές φορές μέσα στο COVID, τώρα που περάσαμε όλοι τον εγκλεισμό και αυτά, ναι. Και το πρώτο lockdown, και το δεύτερο, μου λένε πώς μπορώ να νιώσω καλύτερα. Και πάντα τους λέω ότι εσύ βρες έναν τρόπο να συνεισφέρει. Γιατί νομίζω ότι αντλούμε πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε όταν συνεισφέρουμε. Εγώ είμαι υπέρ του να φροντίζει τον εαυτό σου πάρα πολύ κτλ. Αλλά ξέρω ότι σε δύσκολες στιγμές το να συνεισφέρει είναι ένα πολύ ισχυρό σχοινί που μπορεί να σκαρφαλώσει να βγει από το οποιοδήποτε σκοτεινό λάκκο έχει θέσει. Είναι λυτρωτικό σχεδόν. Σε αναζωογονεί, δεν ξέρω, σε κάνει να βγαίνεις από το τέλμα το δικό σου και να σηκώνεις το πρωί από το κρεβάτι σου. Ναι, και νομίζω ότι νιώθεις καλύτερος άνθρωπος, νιώθεις ότι έχει μια αξία η ύπαρξή σου, βλέπεις το αποτέλεσμα, τα γεμίζει η καρδιά σου, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα να γεμίζει η καρδιά σου. Έτσι. Και όλα αυτά γιατί τα παλεύουμε τελικά, γιατί προσπαθούμε τόσο πολύ, Νάνση μου, για την επόμενη μέρα, για τον επόμενο μήνα, για τον επόμενο στόχο, τι κυνηγάμε, αν κυνηγάμε κάτι. Κοίταξε, δεν μπορώ να μιλήσω για την ανθρωπότητα. Μπορώ να μιλήσω για μένα. Εγώ, ανάλογα, νομίζω ότι ο καθένας κυνηγάει τις αξίες του, αυτό που είναι σημαντικό για τον ίδιο. Εμένα που μια αξία μου είναι η συνεισφορά και η αγάπη και η πρώτη μου αξία είναι η εξέλιξη, πρώτη από όλες. Προφανώς είμαι στην κατηγορία αυτών που θέλω. Την επόμενη πίστα, ναι. Την επόμενη μέρα, το επόμενο όνειρο, το επόμενο σχέδιο, το επόμενο project, ξέρεις, ναι. Την μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων που θα επηρεάσω. Δεν είναι όλοι έτσι, ούτε χρειάζεται να είναι όλοι έτσι, χρειαζόμαστε λίγο από όλα, αλλά για όσους είναι έτσι, είμαι φίλη τους. Είμαι εκεί. Γιατί καλύτερα γίνεται πάντα, οτιδήποτε κάνουμε μπορεί να γίνει καλύτερα και πολύ καλύτερα. Όχι μόνο, και όταν περνάμε άσχημα, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη παρηγοριά. Όταν περνάς άσχημα, λες, εντάξει, καλύτερα γίνεται. Ναι. Δεν κρατάει τίποτα, ξέρετε. Ούτε η κρίση κρατάει, ούτε η πίκα, τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Ούτε κάνει χαρά. Οπότε το καλύτερα γίνεται για μένα έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, όταν τα πράγματα είναι χάλια, λέω, εντάξει, να μην ανησυχείς, καλύτερα γίνεται. Όταν τα πράγματα είναι φανταστικά, λέω, παπάμε, καλύτερα γίνεται. Οπότε λειτουργεί, ξέρεις, από τις δύο πλευρές. Νάνση, όταν δεν είσαι πολύ καλά και όταν τα πράγματα μάλλον δεν πάνε πάρα πολύ καλά, δίνεις χρόνο στον εαυτό σου να μην πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Κοίτα, θα ήθελα πάρα πολύ να πάρω έτσι πολύ σοβαρό ύφος και να πω δίνω το χρόνο που μου χρειάζεται και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή πάντα λέω, το αποδέχομαι την έννοια ότι τώρα ξέρω γιατί δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ξέρω, δηλαδή αναγνωρίζω πάντα πολύ συνειδητά τι μου φταίει. Αλλά αυτόματα πάω στο τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Λειτουργείς αυτόματα έτσι. Πάω στο πού να ρίξω την προσοχή μου, ώστε να μην νιώθω έτσι χάλια. Δηλαδή πάντα θέλω να κάνω κάτι γι' αυτό, γιατί αλλιώς νιώθω θύμα των περιστάσεων και αν ένα πράγμα δεν μ' αρέσει να είμαι, είμαι θύμα ή εξαρτώμενη οντότητα από κάτι. Είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου. Παλιά ήμουν πιο πολύ. Τώρα είμαι λιγότερο, αλλά γενικά ναι, είμαι... Όχι, αυστηρή όσο. Είμαι απαιτητική. Όχι. Δεν είμαι τόσο αυστηρή, είμαι πολύ απαιτητική. Δηλαδή, αυτό που θέλω, το θέλω ολόκληρο. Θέλω να τρέξω, θέλω να. Θέλω πράγματα από μένα. Τώρα πια μου δίνω και λίγο. Μου δίνω και λίγο χώρο περισσότερο να χαζολογήσω λίγο περισσότερο. Παλιά καθόλου. Να απολαύσεις αυτό που έχεις κατακτήσει. Χαριστιέμαι να χαριστιέμαι.
Τι είπες, με συγχωρείς. Λέω να έχεις το χρόνο να απολαύσεις και αυτό που έχεις κατακτήσει. Να το πλατιάσεις λίγο, ρε παιδί μου. Εννοείται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που το έμαθα στην πορεία. Δεν το ήξερα πάντα. Είμαι από τους ανθρώπους που έκανα από το ένα επίτευγμα μικρό ή μεγάλο στο άλλο. Ανασήκωνα τους ώμους και έλεγα εντάξει, κι άλλο το έχει κάνει. Τι έγινε, εντάξει. Και στο εντάξει. Τελικά δεν ευχαριστιόμουν πράγματα. Και τώρα, δόξα Θεώ, έχω εκπαιδεύσει πάρα πολύ τον εαυτό μου. Να λέει αυτό που μου έλεγε ο παππού μου, ξέρει. Δόξα Θεώ, πιστεύει, δεν πιστεύει. Λέει δόξα Θεώ, μπορεί και να υπάρχει, δεν ξέρει. Οπότε, αυτό το δόξα Θεώ, το οποίο είναι ασχέτω με το Θεό που πιστεύει ο καθένα, την ευγνωμοσύνη για τα πράγματα που έχει, αυτό είναι κάτι που το έχω πάρα πολύ έντονο πια και το πολύ συνειδητά. Και υπάρχει ένα βιβλίο του Αρχάν Παρμούκ που έχει την αγαπημένη μου. Την αγαπημένη μου εναρκτήρια πρόταση σε βιβλίο από όλα που έχω διαβάσει, που γράφει «Αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής μου, μόνο από τότε που δεν το ήξερα». Και με είχε συγκλονίσει αυτή η φράση, γιατί λέω «Φαντάζεσαι να περνάω τώρα την καλύτερη ζωή, την καλύτερη στιγμή στη ζωή μου και να μην το ξέρω». Αμφιβάλλεις. Όχι, περίμενε. Ναι. Αμφιβάλλεις ότι το έχουμε βιώσει πάρα πολύ. Σε μεγάλο βαθμό, πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Βάζω και εμένα μέσα σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που σου άκουσα να περιγράφεις πριν είναι ένα βίωμα και δικό μου. Ναι. Να σου συμβαίνουν πράγματα, να καταφέρνεις πράγματα και να μην έχεις την καθαρή ματιά να νιώθεις ευγνώμων για αυτό που σου συμβαίνει. Ναι. Και να κυνηγάς και να είσαι σαν το αιώνιο κυνήγι. Και απόλαυσε και ευχαρίστησε μηδέν. Τη βοήθειά σας, κυρία Μαλέρου, πώς θα το γιώσουμε αυτό λίγο, πώς θα το νιώσουμε. Κοίταξε, το κυνήγι είναι ωραίο πράγμα. Εμένα με στρέφει το κυνήγι, με ζωντανεύει το κυνήγι. Δηλαδή είναι απόλαυση, είναι και το κυνήγι. Ναι. Απλώς νομίζω ότι χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας να μην είναι το κυνήγι, να μην είναι το κυνήγι εμπόδιο στο να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε. Να μην γίνονται δεδομένα τα πράγματα για τα οποία έχουμε ιδρώσει και κεκτημένα τα οποία και αύριο μπορεί να μην τα έχουμε. Οπότε καλό είναι να τα ευχαριστιόμαστε και να τα κρατάμε. Πώς να σου πω, εδώ γαλόνια. Είμαι πολύ περήφανα, παιδί μου, αυτά που έχουμε κάνει. Γιατί ο καθένας που ξέρω, δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο στη ζωή μου που δεν έχει περάσει πράγματα. Δυσκολίες, δεν έχει πέσει, δεν έχει σηκωθεί, δεν έχει φάει χαστούκια. Και αυτό δεν μπορεί να το ξεπερνάμε έτσι. Αυτό είμαστε εμείς, ξέρεις. Θέλει περηφάνεια αυτό. Ναι, είναι κομμάτι της ιστορίας μας, της ατομικής. Και αυτό που είπες πριν, ότι δεν είναι τίποτα δεδομένο, το βιώσαμε στο πετσί μας. Και το βιώνουμε ακόμα στο πετσί μας, ότι δεν είναι τελικά όντως τίποτα δεδομένο. Ακριβώς. Από αυτό εσύ έχεις καταφέρει να βγεις αλόβητη από τη λέλαπα της πανδημίας. Χρησιμοποιώ και βαρύγδουπες λέξεις, λίγο φοβιστικές. Ναι, ναι. Κοίταξε, να πω καταρχάς ότι ήμουν εξαιρετικά τυχερή γιατί δεν νόσησε κάποιος δικός μου. Γιατί ξέρεις, έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λες. Οπότε να δηλώσω πολύ τυχερή που είμαστε όλοι υγιείς και ασφαλείς στο δικό μου το περιβάλλον. Πέρα από αυτό όμως, να βγάλω το κομμάτι αυτό, η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι αυτή η κατηγορία ανθρώπων που σου είπα, αυτή που το challenge, η πρόκληση, μας κάνει και σηκώνουμε τα μανίκια και λέμε: «Ωπα, πάμε, μάγκες τώρα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε». Είναι μια άλλη πίστα. Οπότε είναι, δεν ζωρίστηκα. Δεν μπορώ να σου πω ότι ζωρίστηκα ιδιαίτερα. Ζωρίστηκα επαγγελματικά όταν την πρώτη μέρα του lockdown ακυρώθηκε όλο το budget. Όταν ανακοινώθηκε το lockdown, με πήραν και μου είπαν ακυρώνονται όλες τις εταιρείες μέχρι την άνοιξη του 2021. Το Μάρτιο δηλαδή, για ένα χρόνο ήξερα ότι έχασα όλο το. Όπου εσύ δουλεύεις full σε επαφή με κόσμο. Ναι, εκεί ζωρίστηκα. Δεν μπορώ να σου πω. Αλλά ζωρίστηκα τύπου για τρεις μέρες. Και μετά λέω, okay, τώρα τι θα κάνεις, πάμε να κάνεις κάτι άλλο, πάμε να το επανεφεύρεις. Και αυτό ήταν πολύ exciting, ήταν πώς να σου πω, ψήθηκα πολύ. Αναγεννήθηκες εσύ, τα εγκεφαλικά σου κύτταρα πήρανε... Τρεις μέρες έκανα και λέω, τι κάνεις τώρα, πάμε. Και μου βγήκε σε πολύ καλό, δηλαδή και επαγγελματικά, οικονομικά. Ναι. Μπόρεσα και γύρισα όλο αυτό, όλη αυτή την απόλυτη τεράστια που μέσα σε μία εβδομάδα προέκυψε και συναισθηματικά. Και αν το θέλεις, στον τρόπο που σχετίστηκα με τους ανθρώπους, ήρθα σε επαφή με χιλιάδες ανθρώπους, το οποίο μου έχει δώσει τόση ενέργεια και τόση χαρά και τόση δύναμη και τόση περηφάνεια, το οποίο δεν έχω παράπονο. Εγώ δεν έχω παράπονο ούτε από το 20, ούτε από το lockdown, δεν έχω παράπονο. Δεδομένου, ξαναλέω ότι είμαι από τους τυχερούς, έτσι. Ναι, το γύρισες προς τα εκεί όμως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί θα μπορούσες να πεις ότι, μα εμένα η δουλειά μου βασίζεται στην κατηδίαν επαφή και στις ομιλίες σε κόσμο, μικρές ή μεγάλες ομάδες. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Το κλείνω το μαγαζί, κλείνω και την Άνση. Γεια σας. Αποχαιρετώ τον κόσμο τούτο. Το πήγες εντελώς διαφορετικά.
Ναι, και το πήγα και πολύ γρήγορα και πήρα και ρίσκο και την ώρα που έχασα όλα τα λεφτά που έχασα, επένδυσα στο να χτίσω κάτι πολύ γρήγορα στο κομμάτι το διαδικτυακό. Δηλαδή, όταν όλοι κάνανε πίσω, εγώ πήγα και έβαλα λεφτά, λεφτά για εκεί, να μπορέσω να το γυρίσω. Μου βγήκε. Είναι αυτό μία συμβουλή προς επιχειρηματίες όλων των κλάδων που αυτή τη στιγμή όλοι οι κλάδοι βάλλονται και πλήττονται, να βρουν αυτή την αλλαγή που θα κάνουν. Εσύ τι συμβουλεύεις, αυτούς που ξέρουν ότι ο τρόπος που μέχρι χθες λειτουργούσαν έχει πεθάνει και πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο να λειτουργήσουν? Επειδή συναλλάσσομαι και καθημερινά με πάρα πολλούς επιχειρηματίες, πάντα λέμε αυτό, ότι εάν δεν μεταλλαχθείς και προσαρμοστείς, σίγουρα θα χαθείς. Δεν μπορεί να μείνει με παλιά δεδομένα όταν η αγορά αλλάζει, όταν ο καταναλωτής αλλάζει, όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Οπότε αυτό είναι ο κανόνας νούμερο ένα για μένα. Και σου πριν από τη συζήτησή μας τώρα, είχα 700 άτομα live στο Facebook και στο YouTube, που είναι από μια δωρεάν εκπαίδευση που τρέχει αυτές τις μέρες για επιχειρηματίες. Και ήταν πολλοί άνθρωποι που ρωτάγανε, Νάνση, είναι καλή στιγμή να επενδύσω, είναι καλή στιγμή να επενδύσω. Και απάντηση για μένα είναι ότι όταν ο κόσμος φοβάται και η πληθώρα των ανταγωνιστών σου έχουν τραβηχτεί πίσω, είναι πολύ φτηνότερο να ακουστείς. Οπότε ναι, είναι καλή στιγμή να επενδύσεις. Αυτό προς άπαντες ενδιαφερόμενους. Ναι, και εντάξει, ανάλογα με ναι, το αντικείμενο. Καθενός, και έτσι, σωστά. Ενδιαφέρουν τα πράγματα και οι συνθήκες, δεν είναι όλα ίδια. Νάνση, εσύ δουλεύεις πάρα πολύ και με το κομμάτι του επιχειρήν, αλλά δουλεύεις και με το κομμάτι της ατομικής εξέλιξης του καθένα ανθρώπου από εμάς. Οπότε εδώ θέλω να μου βάλεις κάποια bullets που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σωσίβια αυτή την περίοδο που νιώθουμε, που έχει αλλάξει αυτό που ξέρουμε, η ρουτίνα μας, η κανονικότητά μας, νιώθουμε ανασφάλεια, στρες. Έχουμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση που δεν είναι ξεκάθαρη και όταν δεν είναι γνώριμα τα νερά, εμείς οι άνθρωποι δεν νιώθουμε καλά. Χάνουμε λίγο τα πατήματά μας. Υπάρχουν οδηγίες. Και λογικό είναι να νιώθουμε. Αυτό θέλω να το πω για να απενεχοποιηθεί όλη αυτή η αγωνία που περνάει ο κόσμος. Λογικό είναι όταν είμαστε φτιαγμένοι, όταν υπάρχει ανασφάλεια. Εδώ πίσω το αρχαίγωνο ένστικτο επιβίωσης που έχουμε μας λέει ότι αυτό είναι κίνδυνος. Οπότε είναι λογικό να νιώθουμε άγχος, στρες, να παγώνουμε ή οτιδήποτε. Ωστόσο, ναι, αν μπορούσα να τα συνοψίσω, γιατί είναι πολλά που μπορεί να κάνει κανείς και ανάλογα με το χαρακτήρα του, αλλά. Για μένα το πρώτο είναι να παραμείνεις παραγωγικός. Αυτό είναι. Ναι, να συνεχίσεις να παράγεις, να δουλεύει το πνεύμα σου, να παράγει πράγματα. Γιατί τη στιγμή που αδρανεί, αρχίζεις και χάνεις και την πίστη στον εαυτό σου, μπαίνεις σε θέση θύματος, αρχίζεις και ακούς πράγματα και βάζεις την προσοχή σου σε πράγματα που δεν σε ωφελούν σε τίποτα. Όπως είναι διαρκώς οι ειδήσεις, διαρκώς η καταμέτρηση των κρουσμάτων, διαρκώς οτιδήποτε πάει στραβά στον κόσμο. Οπότε για μένα η βασικότερη σανότητα σωτηρίας είναι να παραμείνει παραγωγικός. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι να δεις πώς μπορεί να συνεισφέρει. Και το τρίτο είναι να μετράς τα καλά σου. Να μετράς αυτά που έχεις τώρα. Yeah. Άκουσα πολλούς που λέγανε πω, είναι σαν πόλεμος. Και λέω, Θεός φυλάξει, έχετε περάσει πόλεμο. Μπορείτε να σκεφτείτε. Δεν είμαστε καθόλου σαν πόλεμο. Συντονιστείτε την πραγματικότητα. Ξέρεις, μας είπαν να μην έχουμε σπίτια μας, ας πούμε. Yeah. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σπίτια. Μην γκρινιάζουμε. Οπότε, μ' αρέσει να βλέπουμε τα πράγματα, να τα φέρνουμε σε μια κανονικότητα. Να λέμε, περίμενε, παιδί μου, είναι όντως η απόλυτη καταστροφή αυτό? Στις κανονικές τους διαστάσεις να τα βλέπουμε τα πράγματα. Και αν δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, αν δεν έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας να αναγνωρίζει τα καλά που έχει στη ζωή του, αν δεν τον έχουμε εκπαιδεύσει να μένει πάντα παραγωγικός. Και το τρίτο, συγγνώμη κυρία, ποιο είπατε και δεν θυμάμαι, κόβομαι στο μάθημα. Είπαμε να μένουμε παραγωγικοί και να συνεισφέρουμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Να το κάνουμε σαν άσκηση, αν δεν μας βγαίνει από φυσικού μας. Να λέμε ότι σήμερα θα κάνω αυτό, θα παραμείνω παραγωγική. Όντως θα κάτσω να γράψω τρία σημεία για τα οποία είμαι χαρούμενη για αυτά στη ζωή μου, ας πούμε. Το να μου βγαίνει φυσικά, δεν θέλω ούτε να το ακούω. Άμα περίμενα τι θα βγει στον καθένα φυσικά, δεν θα προδεύαμε σίγουρα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα είναι να στρωθεί και να πει: είμαι χάλια. Μάλιστα, δεν μπορώ να κάνω γι' αυτό. Θα γράψω 10 πράγματα για το τι είναι γνώμων και πώς θα βρίσκουμε αυτά. Φανταστείτε ότι έχετε μια κακιά νεράιδα και μπορεί να σου αφαιρέσει από τη ζωή σου 10 πράγματα. Ποια είναι αυτά που θέλει να κρατήσει τώρα, μην θα πάρει καμιά νεράιδα. Και τι ξέρει αυτά για τα οποία κάνει το αγνώσιο και λε Παναγίου, τον δόξα Θεό που πάει αυτά. Εντάξει. Οπότε. Αυτό είναι μια εξασκήση να σκέφτεσαι έτσι. Σωστά. Είναι μια δεξιότητα που αναπτύσσεται. Είναι ένα μύθο στο μυαλό μα. Το μαθαίνει να κάνει την κίνηση, την κάνει. Το να είσαι παραγωγικό, να σηκωθεί και να πει σήμερα
έχω αυτό το στόχο, να κάνω αυτό το πράγμα. Και το να συνεισφέρει, και για τη συνεισφορά θα επιμείνω πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνεισφέρουμε. Δεν είναι μόνο οι τρόποι που φαντάζεται ο κόσμος ότι θα πάω σε ένα οργανισμό να βοηθήσω, ναι, ή θα πάω να μοιράσω, που έγινε πάρα πολύ και χαίρομαι, θα πάω να μοιράσω φαγητό στους μη έχοντες τώρα στον κορονοϊό. Ή... Δεν είναι μόνο αυτό. Για μένα συνεισφορά είναι να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου ή τη γνώση σου ή την αξία που έχεις σε ένα γκρουπ που μπορεί να τη χρειάζεται, το οποίο μπορεί να είναι γκρουπ από φίλους σου, μπορεί να είναι γκρουπ από επαγγελματίες άλλους, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και να είναι και κομμάτι της δουλειάς, δηλαδή να είναι η ίδια σου η δουλειά την οποία τη δίνεις δωρεάν με κάποιο τρόπο και συνεισφέρεις. Βέβαια. Νάνση. Μέσα στο lockdown, δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει αυτό, επειδή ακριβώς τρέχουμε αυτή την εκπαίδευση που τρέχει και τώρα, παρεμπιπτόντως στο malero.com μπορεί να γραφτεί όποιος θέλει να την παρακολουθήσει, είναι εντελώς δωρεάν για επιχειρηματίες. Αποφάσισα και λέω όλος αυτός ο κόσμος κάπως πρέπει να συνδεθεί, να βοηθήσει ένας τον άλλον. Και είπα ότι θα φτιάξω, έφτιαξα ένα Facebook group που λέγεται Malero Business, το οποίο είναι ανοιχτό για τον οποιονδήποτε, είναι δωρεάν, είναι ο μόνος του λόγος. Και κάνεις το... Όχι, είναι να βοηθήσει ένας τον άλλον. Ο ένας τον άλλον, αυτό ακριβώς. Και πληροφορώ το τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή μπαίνει ένας και λέει, παιδιά, σας αρέσει το καινούργιο λογότυπο, τι να διορθώσω, του γράφουμε. Παιδιά, έχει κανείς νομική συμβουλή να μου δώσει που έχω ένα θέμα με έναν εργαζόμενο? Του δίνουνε. Μιλάμε, έχω πραγματικά... Νιώθω πολύ ταπεινή μπροστά στη δύναμη. Είναι 4.500 άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε ένα τον άλλον κάθε μέρα. Και εσύ απλά έβαλες, είχες την ιδέα και είπες, θα φτιάξω αυτό. Και ελάτε και το έχουν πάρει πλέον πάνω. Έχει πάρει τη δική του πορεία αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί κοίταξε, εγώ είχα την πλατφόρμα και εφόσον μου δόθηκε, μου δίνεται η ευκαιρία να τους φέρω κοντά, εγώ φωνάζω για την κατοίκα του γείτονα. Έχω βαρεθεί, με την κατοίκα του γείτονα πρέπει να πεθάνει σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν αυτή την νοοτροπία και μαζευτήκαμε όλοι εμείς που αγαπάμε την κατοίκα του γείτονα. Ωραία. Η φιλή αγαπώ την κατοίκα του γείτονα. Έτσι, άμα βρίσκεις τη φιλή σου, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα τελικά. Ενδυναμώνεσαι. Είπα στη λέξη μου, γιατί δεν μου αρέσει ποτέ να λέω οι fans μου και οι οπαδοί μου. Είναι οι φίλοι μου αυτοί. Έχουμε κοινό DNA και όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα. Και έχει και όνομα αυτή η φιλή. Είμαστε πολύ δεμένοι. Φτιάχτηκε ένα τραγούδι. Κάθαμε και φτιάξαμε τραγούδι. Καλύτερα γίνεται. Άνθρωποι τη φιλή, τα φιλοκερδό. Είναι φανταστικό. Μπείτε να το ακούσετε. Και ηχογραφήσανε διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές χώρες. Η μουσική ήταν στο Έμορφο Κασινάκη. Δεν τον ήξερα, τον γνώρισα από αυτό το group. Σου μιλάει για τα μαγικά πράγματα σήμερα. Είδες τι φέρνει. Τελικά, είδες τι φέρνει όταν είμαστε ανοιχτοί σε πράγματα και κυρίως όταν βρούμε τη φιλή μας. Εγώ επιμένω, είναι μια φράση που και εγώ την αγαπώ και τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ, Νάνση. Γιατί ακριβώς αποτυπώνει αυτό που αισθάνομαι και το πώς νιώθω όταν είμαι με ανθρώπους που συντονιζόμαστε full σε όλα τα επίπεδα. Διαβάζοντας για το ημερολόγιο του 21, το αντιστοίχως καλύτερα γίνεται, σημείωσα τις λέξεις. Πνεύμα, θέληση, ενεργητικότητα, εσωτερική δύναμη. Αυτά νομίζω ότι είναι τα καύσιμα, τα εφόδια για την επόμενη μέρα. Ναι. Και πολύ πολύ αυτοηγεσία. Θέλεις να μου το επαναλάβεις, διότι χάσαμε τον ήχο και νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό αυτό που είπες στο λέω τέλος. Λέω πολύ πολύ αυτοηγεσία. Ο τρόπος να ηγείσαι του εαυτού σου, των συναισθημάτων σου, τον πάνω σου και τον κάτω σου. Να παρακινείς τον εαυτό σου, να σου βάζεις εσύ στόχους και να πηγαίνεις μόνος να τους πιάσεις. Να συμπαρασύρεις άλλους. Είμαι πολύ, αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη λέξη και όλη τη τέννη που έχει μέσα. Να είσαι ανθεκτικός, να μαθαίνεις συνέχεια, να εξελίσσεσαι. Όλα αυτά για μένα είναι αυτοηγεσία. Τα γράφω αυτά που λες, θέλω να σου πω, τα σημειώνω. γιατί άμα δεν τα γράψω, δεν αποτυπώνονται στον εγκέφαλο και αγχώνομαι, αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της ευθύνης την ίδια στιγμή. Αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Και το πάω και τελικά και εκεί που θέλω. Δεν περιμένω να με πάει. Μα αυτό είναι όλη η ιστορία. Εγώ, ο λόγος που συνήθως θυμώνω όταν αρχίζουμε και μου γκρινιάζουν και πω ότι μου έρχεται και τα λοιπά, και λέω ξέρετε, εκνευρίζομαι γιατί δεν θέλω να σε βλέπω να μπαίνει θέση του θύματος. Είναι σαν να λέτε εκείνη τη στιγμή, έλα εδώ κορονοϊέ, έλα εδώ κυβέρνηση που δεν σε συμπαθώ, έλα εδώ γείτονα που δεν σε φωνεύω, πάρε τη ζωή μου και κάνε την ό,τι θέλει. Και εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ δεν, με τίποτα να δώσει τη ζωή σου, να την κουλαντάρει, να την κουμαντάρει, ποιο και γιατί, είναι δική σου. Και αυτό που λέω πάντα, έχει το δικαίωμα να θέλει όλα. Αλλά έχει και την υποχρέωση μετά από τον εαυτό σου να δει να διεκδικήσει. Δεν μπορεί μόνο να θέλει. Νάνση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνει και με τον καλύτερο τρόπο. Δεν μπορεί μόνο να θες, πρέπει να διεκδικήσει κιόλα και α πάψουμε να είμαστε με τα χέρια σταυρωμένα στη γωνίτσα, να γκρινιάζουμε. Να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε το καλύτερο. Καλύτερα γίνεται, άλλωστε. Καλύτερα γίνεται. Ορίστε, το είπαμε και να το κάνουμε κιόλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλά, ευχαριστώ εγώ. Με το καλό να έρθει η ώρα να σβήγουμε και από κοντά.
Μακάρι, μακάρι, με το καλό. Έχω πάρα πολλούς φίλους στην Κρήτη. Άντε, θα σε περιμένουμε. Να είσαι καλά, Νάνση μου. Καλό βράδυ. Φιλιά, καλό βράδυ. Φιλιά.